Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Moto Ventures. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο πέτρινο δάσος της Θεσσαλίας, μεταξύ ουρανού και γης, τα Μετέωρα. Στα Μετέωρα βρίσκεται σήμερα η σπουδαιότερη και μεγαλύτερη ορθόδοξη μοναστική πολιτεία του ελλαδικού χώρου μετά το Άγιο Όρος. 240 χιλιόμετρα από την Αθήνα με κατεύθυνση την Καλαμπάκα φτάνουμε σε μια πανέμορφη κομμόπολη 1.351 κατοίκων των Δομοκό. Ιδανική τοποθεσία για στάση και ξεκούραση μετά από 2,5 ώρες πάνω στη σέλα του Africa Twin. Ο Δομοκός βρίσκεται 36 μόλις χιλιόμετρα μετά την πρωτεύουσα της Δρομέλης, Λαμία. Είναι χτισμένος στη θέση της αρχαίας Ακρόπολης των Θαυμακών σε υψόμετρο 561 μέτρων στις βόρειες πλαγιές του βουνού Ξεροβούνη. Τι παίρνει μπροστά αυτό? Το βάλατε, ε? Αφού ήπιαμε το καφεδάκι μας και ξεκουραστήκαμε, ανεβήκαμε στη σέλα της μοτοσικλέτας για να καλύψουμε άλλα 110 χιλιόμετρα μέχρι την Καλαμπάκα. Μία ώρα και 30 λεπτά μετά το Δομοκό, το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε μπαίνοντας στα Μετέωρα από το χωριό Καστράκι είναι το Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, με την ξεχωριστή διαρρύθμιση σε 3 ορόφους. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας Ρουσάνου. Χτισμένη σε έναν εντυπωσιακό κατακόρυφο στήλο, μοιάζει να βγαίνει μέσα από αυτόν σαν φυσική συνέχεια του βράχου. Όπως επίσης, γυναικείο μοναστήρι είναι και η Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου. Μετάδοση ρυθμών απαγορεύσεως, πού πάμε? Σήμερα, για να επισκεφτείς ένα από τα μοναστήρια των Μετεώρων, χρειάζεται φυσική κατάσταση ώστε να ανέβεις τα απότομα σκαλιά τα οποία έχουν φτιάξει οι μοναχοί σκαλίζοντας τα βράχια. Kyrie eleison,
Τα σκαλιά βέβαια ήταν ο εύκολος τρόπος για να ανέβεις στο μοναστήρι, διότι παλιότερα οι μοναχοί ανέβαιναν με το γριζόνι, το οποίο το έσπρωχναν δύο από αυτούς, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανεβάσουν επάνω είτε προσκυνητές, είτε υλικά, είτε τρόφιμα και εφόδια για να ζήσουν. Ένα τεταρτάκι κάναμε και παρκάραμε τη μηχανή μέχρι να ανέβουμε πάνω. Οι πέτρινοι γίγαντες της Θεσσαλίας είναι ένας φάρος της Ορθοδοξίας. Οι πρώτοι πατέρες κληροδότησαν μια κληρονομιά στους σημερινούς που τη συνεχίζουν και την τηρούν απαρέκκλητα. Γι' αυτό και έχουν ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τα μοναστήρια των Μετεώρων σήμερα έχουν γίνει επιχειρήσεις οι οποίες για να είναι βιώσιμες βασίζονται στον οβολό των προσκυνητών. Έμεσα από τις δωρεές τους, είτε άμεσα με την πληρωμή εισόδου για όσους δεν είναι Έλληνες. Τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσάνιον ήμουν προσάδοντες πάσαν ιδιωτική να κοθόμετα μέλη. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων και σαν γερικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσάνιον ήμουν προσάδοντες πάσαν ιδιωτική να κοθόμετα μέλη. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων και σαν γερικές
Τέλος, η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο από τα 6 μοναστήρια των Μετεώρων που έχουν σωθεί και είναι επισκέψιμα μέχρι σήμερα. Όποιος βρεθεί εκεί, σαν προσκυνητής, περαστικός ή επισκέπτης, θα μαγευτεί τόσο από την άγρια ομορφιά, την γαλήνη και την ηρεμία του τόπου, ώστε αν δεν φύγει πνευματικά ενισχυμένος, τουλάχιστον φεύγει προβληματισμένος.